πάντων που είναι. Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτέ, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες. Αυτά τα οποία σας είπε ο Δήμαρχος ήταν πολύ λίγα. Κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσατε αυτόν τον αγώνα. Εμένα προσωπικά με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «Θέμη, έχουμε αυτό το πρόβλημα, θέλω να είστε μαζί». Αυτό έκανε και στο Γιάννη τον Κασαβό, πιστεύω, και αυτό έκανε σε όλους. Μια λίγο ησυχία στο παρατάξι. Έλα, εγώ δεν ήθελα να βρισκόμουν στη θέση κανενός με αυτούς που συνομιλούσε ο κύριος Δήμαρχος στο τηλέφωνο, δηλαδή στην απέναντι πλευρά. Όσοι ακούσανε το Σωτήρι τον Τούρο, τον Δήμαρχο, να μιλάει με κάποια υψηλά πρόσωπα, εκείνα τα υψηλά πρόσωπα έπρεπε να ντρέπονται για αυτά που ακούγαν από τον Δήμαρχο. Σταθερός στις θέσεις του, ευθαρσός μόνο για την πόλη του. Δεν μιλούσε για τίποτα άλλο. Κύριε Δήμαρχε, επειδή ήμουν κοντά σας πολλές ώρες αυτές τις μέρες, και εγώ και ο κύριος Κασαβός, θα σας πω μόνο όταν του είπανε, μας είπανε, στη συζήτηση ήταν ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοκοίδης, ο Λευτέρης ο οικονόμου και ο Όθωνας. Από την πλευρά του Δημάρχου είχε έρθει και ο Μιχάλης ο Βρετός, και σε αυτό να αξίζει συγχαρητήρια, θα σας τα πω όπως στη συνέχεια. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να μακρολογήσω λίγο, γιατί πρέπει να μάθουν και να ακούσουν οι συμπολίτες μας. Θα τα πει και ο Γιάννης ο Καθαβός, πιστεύω. Όταν κάποια στιγμή μας προσέφερε ο Χρυσοκοίδης 50 θέσεις, 100 τις έφτασε 300, ο Δήμαρχος κοιτάει τον Καθαβό, ήμουν ακριβώς καθόμουν απέναντι, και κοιτάει και εμένα. Και λέει στον υπουργό, κύριε Υπουργέ, να μου κάνετε και ένα μπουρδέρο. Είμαι ξεκάθαρος, αυτό που σου είπε. Όχι, όχι, θα. Συγγνώμη, κύριε. Λέει, να μου κάνετε και ένα μπουρδέρο. Θα μου φέρετε και τις πουτάνες. Το είπε στον υπουργό. Αυτά διαγράφονται. Δεν διαγράφονται, τα είπε ο υπουργός και τα λέω και εγώ. Εγώ δεν τα διαγράφω. Λοιπόν, και ο Κασαβός συμπλήρωσε για να πηγαίνει και κάτι και δωρεάν. Λοιπόν, και αρνηθήκατε. Ήταν ξεκάθαρος ο Δήμαρχος σε όλες τις θέσεις. Άκουσα κάτι και επικράθηκα, Δήμαρχε, από αυτά. Την πληρωμή που πήρα αυτές τις μέρες, που ήμουν μαζί του και την πρώτη και τη δεύτερη μέρα, θα συνεχίσω μετά, ένα ποτήρι νερό μου τον φέρανε. Ένα ποτήρι νερό μας προσφέρανε 4 ώρες να περιμένουμε τις 2 μέσα και τις 2 απ' έξω. Άρα, με αυτόν τον τον Βρετό, γι' αυτό θα το πω μετά, γι' αυτό θέλω να πω. Με Τίνο, μη φύγει, σε παρακαλώ για λίγο. Λοιπόν, τελικά δεν συμφωνήσαμε σε τίποτε, έτσι, εκεί μέσα. Ήμασταν αρνητικοί και οι τρεις. Κάποια στιγμή πήρε το λόγο και ο Μιχάλης ο Βρετός, και όπως είπε στον υπουργό για τον νεαρό της ηλικίας του, και ήταν αυθόρμητος ο Μιχάλης, μίλησε πολύ δυνατά και ήταν και πολύ σκληρός. Φυσικά για να χρυσώσουν το μπαλάκι στο Μιχάλη, γιατί δεν έχει την εμπειρία να μου συγχωρήσει. Κύριε Τουντά, του είπαν θα σου δώσουμε και ένα βρέφο Ολυμπιακό σταθμό. Φυσικά ο Δήμαρχος και ο Κασαβός γελάσαμε κι εγώ, γιατί θα τον πάρει Μιχάλη το ελληνικό σταθμό μετά από πολλά χρόνια κι εσύ. Ο υπουργός είναι ανέκδοτος. Είναι ξεκάθαρος ότι θέλει να γίνει αυτό το κέντρο εδώ στους Σαχανείς. Μολόν λαβέ. Άρχισε να το πάρει. Μας το είπε ξεκάθαρα. Εγώ το προκάλεσα λίγο παραπάνω, γιατί αντιπολιτευτικά το πήγα λιγάκι, έτσι, και κομματικά. Ανέφερα τα λόγια του Ντίνο του Βρετού, που είπε εδώ στο Συμβούλιο ο Ντίνος, ο κύριος Βρετός, και του είπα, κύριε Υπουργέ, σας έκλεισε το τηλέφωνο. Ναι, λέει, μου το έκλεισε το τηλέφωνο.
Δήμαρχος δεν είπε ότι η κυρία Χριστοφυλοπούλου ήταν σχεδόν παρούσα σε όλη τη συζήτηση, τηλεφωνικά μίλησαν πολλές φορές. Και αυτή δεν συμφωνεί με αυτό το θέμα. Ο Γιάννης ο Κασαλβός θα σας πει και αυτό στα δικά του, γιατί ήταν παρόν και οι θέσεις και των τριών μας ήταν ξεκάθαρες. Μας καλέσανε και σε πηγαδάκι πολύ φιλικό βέβαια και πιστέψανε ότι μας το πάρανε κάποια στιγμή. Χαιρετώντας ο Δήμαρχος τον Υπουργό, του λέει «Εγώ θα πάω επάνω σε ένα μεγαλέτε και θα καλέσω τον κόσμο τώρα, ε». Δεν πρόκειται να έρθουν εδώ οι φυλακές, γιατί για φυλακές πρόκειται, έτσι. Και όταν εγώ του είπα συγκεκριμένα, λέει θα είναι πέρασμα από εδώ και θα πηγαίνουν πού. Όταν μας λέτε, και ο Δήμαρχος το συμπλήρωνε, ότι αυτοί, α, τους είπε και Αχανιστάν, κάπως, το Αφγανιστάν και τα σχετικά ο Δήμαρχος, λέει όταν αυτοί θα σας λένε δεν είμαστε από τον Μπαγκλαντές, δεν είμαστε, πού θα τα στέλνετε, πού θα τους στέλνετε. Και όταν σας λένε ότι είμαστε Ελβετοί πολίτες, θα τους στέλνουμε στην Ελβετία. Αυτοί δεν έχει κανείς τους καρδιά από αυτούς. Τα έχουν φάει. Άρα θα λένε ό,τι θέλουν. Θα λένε ότι είμαστε από την Γαλλία. Θα τους στέλνουμε στη Γαλλία με ψεύτικα χαρτιά. Άρα αν έρθουν εδώ, δεν θα έρθουν ούτε για 30 μέρες ούτε για 30 μήνες. Θα μείνουν μόνιμα, όπως καλά το ανέφερε και εκεί του τάφωσε πάρα πολύ καλά, με το στρατόπεδο εκεί του Καποτά. Από το 1999 υπάρχουν τα σπιτάκια και παραμένουν ακόμη εκεί τα σπιτάκια. Έτσι περάσανε 13 χρόνια μετά το σεισμό.